Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή ο κύριος συνάδελφος είπε πάρα πολλά γιατί προηγουμένως, θα πω και εγώ ένα γιατί για να ξεκινήσω την ομιλία μου. Γιατί, κύριε συνάδελφε, τη δημόσια περιουσία, αντί να την ξεπουλάμε για ένα κομμάτι ψωμί, αντί να την χαρίζουμε στους δίθεν εκπαιδευτές, δεν τη βάζουμε ως κεφάλαιο, δεν τη βάλαμε μάλλον ως κεφάλαιο στα δημόσια ταμεία, ώστε να όλα αυτά που μπορούν να παίρνουμε ως, από την αξιοποίηση να πηγαίνουν στο ταμείο για τα γυρατιά των ανθρώπων. Γιατί δεν το κάναμε αυτό? Μια ερώτηση που θέλω να μου την απαντήσει κάποτε κάποιος εδώ μέσα. Γιατί ποτέ δεν μιλήσατε, δεν συζητήσαμε για το ασφαλιστικό από την αρχή μέχρι το τέλος, ολόκληρο το ασφαλιστικό όμως, όχι κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, το σημερινό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί μια ακόμη επίδειξη της πολιτικής αντίληψης της κυβέρνησης. Καταρχήν, κύριοι συνάδελφοι, αποδομείται ή μάλλον κατεδαφίζεται το δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μετατρέπεται το αναδιανεμητικό σύστημα που ίσχυε μέχρι σήμερα στην επικουρική ασφάλεια, που ισχύει στις περισσότερες χώρες του κόσμου, σε κεφαλαιοποιητικό. Η ιδεολογία σας απεχθάνεται κάθε έννοια συλλογικότητας και θέλει να αρνείται κάθε μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης. Γι' αυτό και καθιερώνεται το σύστημα του διαβόητου, ατομικού κουμπαράτου ασφαλισμένου. Αφαιρείται από την ασφάλιση τον εθνικό και κοινωνικό της χαρακτήρα. Τη μετατρέπεται σε μια υποχρεωτική, για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, ατομική συμμετοχή στα παιχνίδια των χρηματαγορών. Γι' αυτό άλλωστε ακόμα και στον τίτλο του νομοσχεδίου, εσείς οι ίδιοι γράφετε, αναφέρετε, εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση και λέτε σκέτα επικουρική και όχι κοινωνική ασφάλιση. Μάλιστα εδώ το κράτος δεν είναι απλώς διαμεσολαβητής ή μεσάζων. Λειτουργεί σαν κανονικός προαγωγός, αφού εξαναγκάζει όλους τους εργαζόμενους να αποδίδουν τις εισφορές του εργασιακού τους βίου στα χέρια των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των διαβόητων χρηματαγορών. Δηλαδή κάνετε υποχρεωτικά όλη την λαϊκή και κοινωνική βάση, όλους τους εργαζόμενους των επόμενων γενεών, πελάτες του πιο παρασιτικού τμήματος της κοινωνίας και της οικονομίας, του ίδιου που δημιούργησε όλες τις τελευταίες παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις. Ποιος μπορεί να είναι αλήθεια ο λόγος για την επιβολή μιας τέτοιας πολιτικής? Η πρώτη εύκολη ανάγνωση είναι η ισχυρή σχέση διαπλοκής μεταξύ του μεγάλου κεφαλαίου και του πολιτικού προσωπικού. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και για σχέσεις εξάρτησης ή και εντολής. Δεν εξαντλείται όμως το θέμα εκεί. Νομοθετείται και εδώ τη δραστική μείωση των υποχρεώσεων του κράτους έναντι των πολιτών και έναντι των εργαζομένων. Ο αρμόδιος κρατικός φορέας απλώς θα συγκεντρώνει τις εισφορές και θα τις αποδίδει στα χέρια των καρχαριών των χρηματαγορών. Και μάλιστα, αν είναι δυνατόν, χωρίς κανέναν απολύτως ουσιαστικό έλεγχο για τη διαχείρισή τους. Ούτε το κράτος θα ελέγχει τη διαχείριση, ούτε και οι ασφαλισμένοι. Μέχρι σήμερα, στην επικουρική ασφάλιση, οι ασφαλισμένοι είχαν τη δυνατότητα ελέγχου με τη συμμετοχή τους στα διοικητικά όργανα του ασφαλιτικού του φορέα και εννοώ το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τη Γενική Συνέλευση. Εσείς, με χαρακτηριστική φιλελεύθερη άνεση, τα στέλνετε όλα αυτά στον κάθο των απορριμμάτων. Καμία ουσιαστική πρόβλεψη δεν υπάρχει στο νομοσχέδιό σας για τον έλεγχο της διαχείρισης των τεραστίων αυτών κεφαλαίων. Από αυτό το νόμο λείπει μια βασική παράγραφος, η φράση που επιβάλλεται και νομικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ίσως όμως να έχετε και δίκιο για την παράληψη. Αυτό επιβάλλεται για να προστατεύσει τον πολίτη που προσέρχεται εθελοντικά και επιλέγει επενδύσεις αυτού του είδους. Εδώ όμως, ο εργαζόμενος δεν έχει καμία επιλογή. Τον εξαναγκάζεται να καταθέτει εκεί τις εισφορές του. Το 2008, με την κατάρρευση των χρηματαγορών, χάθηκαν από τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα ατομικών λογαριασμών, ακούστε αριθμό κύριοι συνάδελφοι, 5,4 τρισεκατομμύρια δολάρια και ενδεικτικά θα αναφέρω, είχαν απώλειες στην Ιρλανδία 38%, στην Αυστραλία 27% και στις Ηνωμένες Πολιτείες 26%. Και εσείς βέβαια παραβλέπετε και προβλέπετε δήθεν κρατική εγγύηση. Τι εγγυάται λοιπόν το κράτος των ασφαλισμένων, κύριοι συνάδελφοι? Μόνο την επαναπόδοση των εισφορών σύν τον πληθωρισμό. Κανείς βέβαια κρατικός υπεύθυνος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι σε όλο το χρόνο ασφάλισης των εργαζομένων δεν θα υπάρξει καμία χρηματοπιστωτική κρίση. Σε τι μπορεί λοιπόν να ελπίζει ο κάθε ασφαλισμένος με τη σύνταξή του? Μόνο σε περιόδους υπεραπόδοσης των χρηματαγορών.
αυτό το επικοινωνιακό δόλωμα προβάλλεται με αυτό το νομοσχέδιο. Όλοι όμως ξέρουμε ότι αυτές έχουν πολύ μικρή διάρκεια και είναι σχεδόν πάντα ο προθάλαμος μιας νέας κρίσης. Επικαλείστε αποσπασματικά και πλασματικά το ειδικό μοντέλο για να αποκρύψετε επικοινωνιακά την οφειλελεύθερη φύση του συστήματος. Ένας από τους προτεργάτες της εφαρμογής του συστήματος Σουηδία, ο Καρλ Σέλμαν, 10 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, έγραφε ο ίδιος ότι με αυτό στέρισαν την επικουρική ασφάλιση από την αλληλεγγύη, που αποτελεί βασική αρχή της κοινωνικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα τη μείωση του βιωτικού επίπεδου των συνταξιούχων. Εν τω μεταξύ, προχωράτε σε αυτό το σύστημα με πλήρη και βέβαιη γνώση ότι θα επιφέρει τεράστια επιβάρηση στον κρατικό προϋπολογισμό. Το περίφημο κόστος μετάβασης. Κόστος που θα επιβαρύνει και πάλι τους φορολογούμενους πολίτες. Πρόσθετο κόστος επομένως και για τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Σήμερα χωρίζεται τους ασφαλισμένους σε δύο κάστες. Τους παλιούς και τους νέους που εισέρχονται από 1η-1η 2022 και μετά. Με δύο ανεξάρτητα ασφαλιστικά συστήματα, οι εισφορές των νέων δεν θα χρησιμοποιούνται για την καταβολή των συντάξεων των παλιών, ούτε τα ασφαλιστικά κεφάλαια των παλιών και για τις περιπτώσεις πρόωρης απόδοσης επικουρικής σύνταξης στους νέους. Άλλοι υπολογίζουν το κόστος μετάβασης σε 56 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλες οι μελέτες το δείχνουν από 49 δισεκατομμύρια το ελάχιστο μέχρι και 78 δισεκατομμύρια. Όλοι ελπίζουμε να μην διαψευστούν, όπως συνήθως συμβαίνει, και να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερη διόγκωση. Πάντως, μιλάμε για κόστος που δεν το αντέχουν τα δημοσιονομικά της χώρας. Δεν είναι όμως συμβατό ούτε και με τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Έτσι θα λειτουργήσει και σαν μοχλός νέων αλλεπάλληλων από διαρθρώσεων. Και είναι βέβαιο ότι θα φέρει νέες εξωτερικές επεμβάσεις και την υποβολή νέων πρόσθετων υποχρεώσεων σε βάρος της χώρας μας. Δεν περιμέναμε βέβαια από αυτή την κυβέρνηση να σας απασχολήσει το πρόβλημα της διαόνισης της απώλειας της εθνικής κυριαρχίας. Το όλο σχήμα λοιπόν είναι πολύ απλό και πολύ καθαρό. Κράτος και ασφαλισμένοι σε πλήρη ανασφάλεια. Ασφάλεια και κέρδη θα έχουν και με βεβαιότητα μόνο οι διαχειριστές των κεφαλαίων. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό θα ήθελα παρακαλώ. Ασφαλώς και δεν νιώθουμε καμιά έκπληξη. Ξέρουμε όλοι πώς αντιμετωπίζει το νεολικό κράτος την κοινωνική ασφάλιση και τους ασφαλισμένους πολίτες του. Έχουμε πολλά να θυμόμαστε. Επί δεκαετίες τα αποθεματικά των ταμείων ήταν υποχρεωτικά δεσμευμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας με προκλητικά χαμηλά επιτόκια προς όφελος δήθεν της εθνικής οικονομίας, υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους. Μετά ήρθε η στοχευμένη νομοθετική επίθεση με αλλεπάλληλες αντιασφαλιστικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, με πρώτο τον νόμο Σουφλιά κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1992. Ύστερα ήρθε η λαϊλασία του ΛΑΦΚΑ και η υποχρεωτική επένδυση σε ομόλογο του ελληνικού δημοσίου. Είχαμε τα διαβόητα δομημένα και φτάσαμε και στην πρωτοφανή ληστεία των χρημάτων των ασφαλισμένων με το απίθανο PSI. Η διαχρονική αυτή λοιπόν πολιτική της απαξίωσης και καταπάτησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων δεν είχε κανένα διάλειμμα. Ούτε καν στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως παντού δεν ανέτρεψε τίποτα και δεν διόρθωσε ουσιαστικά τίποτα. Σήμερα λοιπόν το ελληνικό κράτος θέλει να συνεχίσει το πλιάτσικο στα χρήματα των ασφαλισμένων. Και τώρα πλέον με αναβαθμισμένες μεθόδους. Τελειώνοντας. Εξάλλου, κύριοι συνάδελφοι, η εξασφαλισμένη ατιμωρησία των υπευθύνων εγγυάται την ανεμπόδιστη εφαρμογή των σχεδίων σας. Μόνο η κοινωνία μπορεί και πρέπει να αλλάξει αυτή την πορεία των πραγμάτων και σε αυτή την προσπάθεια το ΜέΡΑ25 και καθένας από εμάς ξεχωριστά θα είμαστε και πρέπει παρόντες και υποστηρικτές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την αναρχή. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μαρία Κεφάλα από τη Νέα Δημοκρατία και αμέσως μετά. Ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, το ΚΚΕ.